σπίτι. Εσύ σκέφτεσαι. Δεύτερο. Ναι. Κοίτα, θέλω να κάνω σίγουρα κι άλλο παιδί. Καλά, δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια, παιδί μου. Αλλά από όχι έτσι, ακόμα. Έτσι το συζητάμε. Γιατί μπορεί να μου λέει. Όχι, θέλω. Είμαστε θέλω. Ωραία με το ένα παιδάκι. Είμαστε δεν. Πολύ καλά με το ένα. Ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα δύο. Γιατί ξέρω ότι ένα ίσον κανένα. Mm. Ωστόσο, επειδή και εγώ έχω αδερφό και ξέρω πώς είναι να μην έχεις, ενώ από φίλους μου που είναι μοναχοπαίδια. Και ξέρω ότι το να έχεις και ένα δεύτερο παιδάκι βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχοσύνθεσή σου, στο να μην είσαι τόσο ανταγωνιστικός, στο να γίνεσαι πιο, να μοιράζεσαι πράγματα. Γενικότερα είναι καλό για ένα παιδί και για παρέα. Και αν μεγαλώσουν σωστά τα δύο αδέρφια, είναι για μια ζωή μαζί και μοιράζονται όλα τα προβλήματα στην πορεία της ζωής τους μαζί, που όσο και να έχεις φίλους κολλητούς, είναι αλλιώς με τον αδερφό σου. Πιστεύεις ότι έχει σημασία αν θα είναι του ίδιου φίλου ή όχι? Δεν μιλάω τώρα για το μωρό που θα γεννήσετε μελλοντικά. Εγώ μιλάω ναι. με την εμπειρία που έχεις εσύ. Εσύ ήσουν κορίτσι και είχες αδερφό. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι αν είχες αδερφή, αλλά λέω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Εμένα νομίζω ότι το θέμα που δεν ήμουν όταν ήμουν μικρή κοντά με τον αδερφό μου ήταν ότι είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. 7 χρόνια. Α, είχατε 7. Ναι, είχαμε μεγάλη. Που σημαίνει δεν τον πέτυχα ποτέ, ας πούμε, στο σχολείο μαζί. Δηλαδή, εγώ ήμουν δημοτικό, πήγαινε γυμνάσιο. Πήγα γυμνάσιο, είχε τελειώσει. Mm. Δηλαδή, δεν συγχρονιστήκαμε σε αρκετά πράγματα και ήμασταν και αγόρι-κορίτσι. Και συνδεθήκαμε δηλαδή πολύ αφού τελειώσαμε το σχολείο, αφού τελειώσα και εγώ το σχολείο και μεγάλωσα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το φίλο. Σίγουρα όμως αυτό δεν θα ήθελα να έχει, αν τα καταφέρω και αν όλα πάνε καλά, να έχει τόσο μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα 2-3 χρόνια είναι καλά. Ο άντρας τι λέει? Ο άντρας μου θέλει χτες. Είμαι σίγουρη. Θέλει, δηλαδή το που γέννησα ήταν ωραία. Τώρα εντάξει, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο. Εγώ λίγο δυσκολεύομαι γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη ευθύνη δική μου, πολύ μεγαλύτερη κούραση η δική μου. Και συγχρόνως εργάζεσαι, και κάνεις μια δουλειά που τέλος πάντων δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο ακριβώς καθόλου. Μην βλέπεις πόσο τυχερή ήσουν και μακάρι να είσαι έτσι και στο δεύτερο, στην πρώτη σου φορά, που ήσουν ναι. ήδη μέσα σε μια σειρά, ένα ακριβώς. χρόνο, είχες βρει ακριβώς. τη θέση σου, το χώρο σου, το χρόνο σου. Είχατε γίνει με όλους φίλους, ναι, αποφάσισες μόνη σου ότι τώρα θέλω να κάνω πίσω και θα ξαναεπιστρέψω ναι. όταν θα νιώθω κι εγώ καλύτερα. Ήσουν σε ιδανικές συνθήκες, ιδανικές θέατρο. Και επέστρεψα σε ιδανικές συνθήκες. Δεν το συζητώ δηλαδή, είμαι ευγνώμη.